Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε? Καλά, είμαστε δόξα τω Θεώ, αλλά με αυτά που βλέπουμε γύρω μας δεν αισθανόμαστε και πολύ καλά. Πρέπει να προσέχετε όταν ψηφίζετε. Δεν έχετε άδικο. Εσείς έχετε ψηφίσει όλα αυτά τα άτομα. Καθόλου άδικο δεν έχετε και συμφωνώ απόλυτα 100% πάνω σε αυτό. Και θα σας πω το χειρότερο από όλα, άσε το Ζουράρι. Ο Ζουράρις ο Κακομοίρης είχε πάντα μια ιδιορυθμία. Εδώ μου φέρανε τώρα μια εφημερίδα της κυβερνήσεως του 1959, ναι. Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αριθμός φύλου 238. 5 Νοεμβρίου του 59. Και ακούστε τι, πώς ονομάζει ο Καραμαλής, τι υπογράφει. Αιτήσεις, λέει, άρθρο 7. Αιτήσεις δικαστικής αρρωγής υποβάλλονται δια των αντιστοίχων Υπουργείων Δικαιοσύνης άτινα αλληλογραφούσι προς τούτο απευθείας μεταξύ των. Όσον αφορά τη Ιουγκοσλαβία, τα Υπουργεία Δικαιοσύνης των Λαϊκών Δημοκρατιών της Σερβίας, της Κροατίας, της Σλοβενίας, της Βοσνίας, της Ερκομπένης, Μακεδονίας και Μαυρομνίου. Δηλαδή ονόμασε ο Καραμαλής από το 59 Υπουργείο Μακεδονίας. Τα Σκόπια το βάθησε Μακεδονία. Υπουργεία Δικαιοσύνης, Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Την απεδέχθηκε και την πέρασε σε ΦΕΚ. Μα κύριε Λεβέντα, κύριε και Πρόεδρε. Και μετά δάκρυσε. Και μετά δάκρυσε. Μα καταλάβατε. 100%. Ο Εθνάρχης. Ναι, γι' αυτό σας λέω εδώ, είναι τα πράγματα τραγικά. Δεν είναι τα πράγματα και τι ξέρετε, πάνω στη Μακεδονία τι ψήφους έχετε δώσει στους Καραμαλίδες. Ναι, αλλά πήρατε κι εσείς. Ναι, πήρα κι εγώ, αλλά πότε πήρα, μετά από 40 ετών αγώνες εγώ. Εγώ μετά από 40 ετών αγώνες ανέβαινα κάθε Τετάρτη και μίλαγα σε κάτι μικρά καναλάκια, το Κοσμοτιβί, από εδώ από εκεί. Και μετά από 40 ετών αγώνες μου δώσατε 7,5% όταν οι Καραμαλίδες παίρνανε 50, 55, 100, ναι, κλπ. Αλλά... Εδώ λένε στην Ελλάδα το αν δεν είσαι από τζάκι δεν μπορείς να πας και... αφού τα τζάκια μας διοικούν και λεβέντε και κατεψαχακαίτε τα... Ναι, εντάξει, μας διοικούν, αλλά η Μακεδονία έχει μία άλλη αντίληψη. Είναι πιο ελεύθερη δημοκρατική αντίληψη της Μακεδονίας. Η Μακεδονία έπρεπε να κάνει επανάσταση στο Κολωνάκι και όχι να πάει ότι ψηφίζει η Αθήνα και το Κολωνάκι να το προσυπογράφει και να το ψηφίζει και η Μακεδονία. Έτσι δεν είναι πρέπει. Ωραίο. Και ούτε και εμείς το θέλουμε αυτό, αλλά ναι. Ξεκινάμε, συνεχίζουμε τη συζήτηση από εκεί που την ξεκινήσατε, εμείς ψηφίζουμε. Και ναι. Μια και το πήγαμε τώρα στο θέμα της Μακεδονίας, υπάρχει αυτή η εκδήλωση ή σειρά εκδηλώσεων που θα γίνουν τις επόμενες μέρες σε Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Ναι. Η δική σας άποψη, η δική σας τοποθέτηση. Είναι ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, πρέπει να συμμετάσχει όλος ο κόσμος. Πρέπει εκείνη την ημέρα να τα αφήσετε όλα, όπου κι αν είστε, Χαλκιδικοί, Σέρες, Κομωτινή, να τα αφήσετε όλα και να βρείτε τρόπους να κατεβείτε για να δείξετε όγκο, γιατί θα σπεύσει η κυβέρνηση να πει ήταν λίγοι και θα αρχίσουν οι συγκρίσεις με τα παλιά συλλαλητήρια, θα αρχίσει τέτοια να κάνει η κυβέρνηση. Ανήθικα πράγματα, να συγκρίνει τα συλλαλητήρια τα παλιά με τα καινούργια, πόσο κόσμο είχε τότε, πόσο κόσμο και θα λέει τώρα, να τώρα είναι λιγότερος ο κόσμος. Αυτό, ενώ εχθές βγήκε η δημοσκόπηση, 70% δεν θέλουν να χρησιμοποιηθεί η λέξη Μακεδονία, που εγώ πιστεύω δεν είναι μόνο 70, εγώ πιστεύω είναι 95%, και οι δημοσκοπήσεις πλαστογραφούν την αλήθεια. Απλά προετοιμάζουν το έδαφος, κύριε Πρόεδρε. Ναι, για την τοπάθεια και την προδοσία. Ναι. Είχατε πει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρόεδρε, σε μια εκδήλωση, κανονίστε μην πουλήσετε τη Μακεδονία, αληθεύει αυτό? Ναι, την πρώτη του έτους, ναι. Δέχτηκε εκεί τα συγχαρητήρια. Τις ευχές των πολιτικών αρχηγών, ναι. Αρχηγών. Τον επλησίασα και του λέω, τώρα να σου λέω ευχές, του λέω εντάξει, αυτό είναι μια πλευρά, στις λέω, αλλά το ουσιώδες να προσέξεις μήπως επί των ημερών σου ξεπουληθεί η Μακεδονία και θα το χρεωθείς εσύ. Το προσέξει, είναι προδοσία λέω αυτό, ανάλογη της προδοσίας της Κύπρου που έγινε από τον Καραμαλή και τον Αβέροφ με τις συμφωνίες ρήξης του Λονδίνου. Η μεγαλύτερη προδοσία θα είναι τώρα της Μακεδονίας. Και τι είπε ο πρόεδρος?
Μου λέει θα το λάβω πολύ σοβαρά υπόψη. Ευχαριστούμε πολύ. Άμα να το λάβει σοβαρά υπόψη, λύθηκε το θέμα, εντάξει. Ναι, δεν έχει κοιμηθεί από τότε. Επειδή από τότε έχει να κοιμηθεί, παίρνει χάπια για την αϊπνία. Επειδή αυτά που μας λέγατε το 85 βγήκανε το 2015 για το θέμα της Μακεδονίας, τι γίνεται τώρα? Πού βλέπετε εγώ να εξελίσσεται? Πιστεύω ότι το έχουν ήδη πουλήσει στο Νόβα Μακεδονία. Έχει συμφωνηθεί και το όνομα, θα το δείτε. Δεν είναι ότι θα διαλέξουμε όνομα, είναι Νόβα Μακεδονία. Mm. Έχει συμφωνηθεί και θα ψηφίσει η Γεννηματά, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Αυτοί οι τρεις. Δηλαδή, και θα πούνε μη σοβαρούς όλους που δεν θα ψηφίσουμε εμείς. Το Νόβα Μακεδονία ή οπωσδήποτε αλλιώς, τι διαφορά έχει από το Μακεδονία? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, ή θα είναι εντάξει, το όνομα μέσα ή δεν θα είναι καθόλου. Ναι, αυτό. Αυτοί τώρα εφεύραν μια τέτοια λύση, μια εκδοχή, ότι βάζοντας το Νόβα ξεχνιέται λίγο το Μακεδονία. Είναι του προδίδοντος η τρέλα. Ναι. Όποιος προδίδει, ψάχνει όπως η σουπιά να χύσει μελάνι για να θολώσει την προδοσία. Και να φύγει. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να μας κάνετε όμως και ένα σχόλιο για τον κύριο Ζουάρη. Είπατε προηγουμένως, γι' αυτός κακομοίρης είναι, αλλά ό,τι και να είναι, είναι δημόσιο πρόσωπο, είναι πολιτικός και δεν μπορεί να χλεβάζει την ιστορία αλλά και τον κόσμο, όπως είναι ο Άρης, Ολυμπιακός, στην προηγουμένη περίπτωση και του Ολυμπιακού, είπε, ναι. Είπε και τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι είπε τώρα ο Ζουράρης, να μην ασχοληθώ εγώ με τον Ζουράρη. Ακούστε κάτι. Ο Τσίπρας κρέμεται από 153 τσιγκέλια. Ναι. Καταλάβατε. Δεν είναι μόνο ο Ζουράρης το πρόβλημα. Είναι κι άλλοι. Κι άλλοι είναι, ναι μεν αλλά, ο Φίλης. Οπότε είναι στην κυβέρνηση ο Φίλης, τα βρίσκει όλα με λιγάλα. Όταν είναι εκτός, κάνει κριτική. Στην κρίσιμη όλοι στιγμή όμως, στην κρίσιμη στιγμή, πρόεδρε, όλοι ναι είναι. Ναι, γιατί ξέρουν ότι αν χάσουν την εξουσία δεν θα ξαναβγούν ούτε 40 από τους 153. Μάλλον. Από τους 153, 40 θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο πάνε εκεί χάρη της καρέκλας και ψηφίζουν. Αλλά αυτό το κάνανε πάντα και οι δεξιοί. Και οι δεξιοί δεν το κάνανε πάντα. Κόβανε συντάξεις. Ο Σαμαράς ήρθε εδώ προκαιρού ένας στρατηγός και μου είπε έπαιρνα 2.800 σύνταξη. 2.800. Μου τα έκανε 1.300 ο Σαμαράς με το Βενιζέλο και τούτος εδώ ο Τσίπρας μου τα έχει κάνει ακριβώς 1.000. Στρώβη. Έτσι είναι. Ναι. Άρα τι είναι, όλοι αυτοί το ίδιο καζάνι είναι. Για να φάνε το μισθό τους και να είναι στην καρέκλα με τα αυτοκίνητά τους, ξεπουλάνε και όχι την Ακρόπολη. Τέλος πάντων, να μην χαρακτηρίσω. Μήπως... Γι' αυτό σας λέω να προσέχετε τι ψηφίζετε, γιατί εγώ επί 40 χρόνια έλεγα στη Θεσσαλονίκη την προδοσία της Κύπρου, την έκανε ο Καραμαλής με τον Αβέροφ. Τα έλεγα. Έλεγα για το Μακεδονικό ότι σιγά σιγά χτίζουν τούμπλο τούμπλο την προδοσία πάλι. Γιατί η προδοσία δεν έγινε τώρα. Το 2007 στο Βουκουρέστι πήγε ο Καραμαλής. Από τότε ο Καραμαλής είπε Νόβα Μακεδονία. Και είναι από τότε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών η λέξη Νόβα Μακεδονία. Από τότε. Μήπως κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Σκέψη κάνω τώρα ζωντανά όπως είμαστε στον αέρα. Μήπως και ο κύριος Ζουράρης θέλησε να βρει ένα πάτημα να την κάνει με λαφρά πηδηματάκια και είπε ότι είπε ενώ ψηλών αυτών των θεμάτων που υπάρχουν μπροστά. Θα φανεί. Αν δεν ψηφίσει σήμερα μπορεί να είναι αυτό που λέτε. Αν όμως ψηφίσει... Mm. Αν ψηφίσει σήμερα παρά τα αυτά, τι είναι, άρα τι είναι ελαφρά πηδηματάκια. Ναι, σωστό. Θα φανεί σήμερα. Αν είναι ένας άντρας που αντιτάσσεται ή αν είναι, ξέρω εγώ, αυτό που δείχνει. Θα φανεί. Εγώ πιστεύω ότι θα ψηφίσει πάντως. Πρόεδρε, βλέπετε να πηγαίνουμε σε εκλογές. Πολλοί το λένε αυτό. Έτσι πιστεύω. 1 Αυγούστου, επειδή ο Αύγουστος θα είναι πτώση στο κενό και θα φανεί ότι θέλουμε και 4ο μνημόνιο, θεωρώ ότι καλά, πριν τον Αύγουστο... Καλά, πέρα λένε ότι τον Αύγουστο θα βγούμε από τα μνημόνια. Ναι, ναι, λένε, ναι, αλλά ο Βίζαρ χθες τι είπε? Ότι για να υπάρξει ρύθμιση χρέους χρειάζεται νέα μέτρα και νέο πρόγραμμα. Και εποπτεία μέχρι το 60. Ναι, ο Τσίπρας μπορεί να λέει μπούρδες. Όπως έλεγε και ο Σαμαράς μπούρδες το 14 το Νοέμβριο, έλεγε ότι σε ένα μήνα τελειώνουμε. Και έχουν περάσει 3 χρόνια και είμαστε ακόμη στη μέση. Οι πρωθυπουργοί έχουν την τάση να κοροϊδεύουν,
να βιάζονται να πούν πετύχαμε. Αλλά τους διαψεύδει η πραγματικότητα. Άρα βλέπετε εκλογές στο Σεπτέμβριο. Βλέπω εκλογές εκεί γύρω στον Αύγουστο, μάλλον πριν. Mm. Γιατί αν έρθει Αύγουστος θα ληφθούν τόσες πια μέτρα που ο Τσίπρας δεν θα βρει τη δική του. Καταλάβατε. Ναι. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Στην αγάπη μου σε όλη τη Θεσσαλονίκη και στις 21 θα είμαι πάνω να σας φύγω το... να σας ασπαστώ όλους το πρόσωπο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πολύ. Καλά. Καλή δύναμη. Καλή.